ένα χάδι. Το F στη ζωή μας λοιπόν, κάθε Τετάρτη 12 με 1 και σήμερα λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία την κυρία Χριστίνα Παπή, γιατρός που έχει τελειώσει την ειδικότητα της αιματολογίας και εκπρόσωπος του κόμματος για τα ζώα. Καλησπέρα κυρία Παπή. Καλησπέρα κύριε Τυμπιακιανάκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Η αλήθεια είναι, ήταν κάτι καινούριο και για εμάς εδώ στην εκπομπή το F στη ζωή μας να ακούσουμε για την ίδρυση και την ύπαρξη του κόμματος για τα ζώα. Επομένως θα ήθελα να μην χάσουμε χρόνο για να προλάβουμε να συζητήσουμε και όλα όσα έχουμε προγραμματίσει. Να μας πείτε λοιπόν πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, ποιες ήταν οι ανάγκες και οι προθέσεις ουσιαστικά που οδήγησαν στην ίδρυση του κόμματος για τα ζώα. Είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα, όχι όμως και για την Ευρώπη. Μάλιστα. Συνολικά δηλαδή υπάρχει κόμμα για τα ζώα σε τουλάχιστον άλλες 14 χώρες της Ευρώπης και μάλιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξορισμένες από αυτές τις χώρες υπάρχουν βουλευτές από το κόμμα για τα ζώα και στην Ευρωβουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όσο περνάει ο χρόνος, επειδή οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική είναι η σχέση μας με τα ζώα, η πολιτική φιλοζωία αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος. Mm-hmm. Οπότε και στην Ελλάδα λοιπόν ιδρύσαμε το κόμμα για τα ζώα πριν από κάποιους μήνες με σκοπό να μπορέσει όλο αυτό το θέμα των δικαιωμάτων των ζώων να συζητηθεί και στην πολιτική. Να γίνει πολιτικό ζήτημα δηλαδή το να υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα ζώα ως νομικές οντότητες, ως άτομα, και αυτά τα δικαιώματα να μπορούμε και στην πράξη να τα διεκδικούμε και να τα εφαρμόζουμε. Οπότε αυτό γεννήθηκε μετά από μια προσπάθεια και μια ιδέα που προϋπήρχε ουσιαστικά, ήταν στα σκαριά πολύ καιρό. Mm-hmm. Και φτιάξαμε το κόμμα με τον χαρακτήρα του λεγόμενου ομολογιακού κόμματος, όπως είναι και τα περισσότερα κόμματα για τα ζώα στην Ευρώπη. Δηλαδή ένα ομολογιακό κόμμα είναι αυτό που στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτικών για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα δικαιώματα των ζώων και για όλο τον αντίκτυπο που έχει η εκμετάλλευση των ζώων στο περιβάλλον. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να μοιράσουμε αξιώματα, δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε δεξιά ή αριστερά, mm-hmm. αλλά μόνο να διαμορφώσουμε πολιτικές για τα ζώα. Και αυτό το χαρακτήρα του ομολογιακού κόμματος τον έχουν κρατήσει και αντίστοιχα κόμματα για τα ζώα, όπως και στην Ολλανδία, που μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει πάρα πολλά υπέρ των ζώων. Οπότε αυτός είναι το βασικό μας, ας πούμε, χαρακτηριστικό. Είναι επίσης πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι στο κόμμα μας υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πολιτικές, από όλα τα πολιτικά χρώματα τα μέχρι τώρα. Δηλαδή και κάποιος που ανήκει στη δεξιά και κάποιος που ανήκει στην αριστερά καταλαβαίνει την ανάγκη της πολιτικής φιλοζωίας. Mm-hmm. Οπότε βάζουμε στην άκρη όλες τις υπόλοιπες διαφορές και επικεντρωνόμαστε στο πώς θα βοηθήσουμε περισσότερο τα θύματα των σύγχρονων κοινωνιών που είναι τα ζώα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κοινός στόχος σας λοιπόν είναι η προστασία ουσιαστικά των δικαιωμάτων των ζώων, όπως αναφέρατε. Μας είπατε ότι σε υπόλοιπες χώρες στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ήδη η ίδρυση ενός αντίστοιχου κόμματος και ότι έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Υπάρχει κάτι έτσι που κρίνετε εσείς πιο σημαντικό και θα θέλατε να μας πείτε, να μας αναφέρετε? Ναι, υπάρχουν σε πολλές χώρες λοιπόν της Ευρώπης κόμματα για τα ζώα. Η Ολλανδία πρωτοστατεί και χαρακτηριστικά αυτό που κατάφεραν πρόσφατα από το Ολλανδικό κόμμα για τα ζώα είναι να κλείσουν όλα τα εργοστάσια παραγωγής γούνας από ζώα μίνκ, τα λεγόμενα βιζόν δηλαδή, mm-hmm. Μέσα στο 2021. Και αυτό ξεκίνησε με αφορμή τον κορονοϊό και με αφορμή το γεγονός ότι μέσα σε κτηνοτροφικές μονάδες από μίνκ βρέθηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού. Mm-hmm. Οπότε βασιζόμενοι σε αυτό, το αντίστοιχο Ολλανδικό κόμμα κατάφερε να πιέσει αρκετά τα πράγματα ώστε τελικά να αποφασιστεί να κλείσουν όλα τα εκτροφεία μέσα στο 2021 των γουνοφόρων ζώων αυτών. Μάλιστα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες κινήσεις, δηλαδή υπάρχει και μια διαρκής αλληλεπίδραση με τους κτηνοτρόφους ώστε
να ψάχνουμε με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθηθούν να κάνουν και αυτή τη μετάβαση στη φυτική παραγωγή. Κάτι που ήδη σε άλλες χώρες είναι υποσυζήτηση. Το πώς δηλαδή μπορεί η κτηνοτροφία να πάρει επιχορηγήσεις ώστε σιγά σιγά να μειώνει τα ζώα που εκτρέφει και να στραφεί σε ένα πιο οικολογικό και ταυτόχρονα μοντέλο, καθαρά γεωργικό, δηλαδή που να μην περιλαμβάνει τα ζώα. Αυτό βέβαια θα γίνει σταδιακά, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η συζήτηση με τα κόμματα για τα ζώα και τους κτηνοτρόφους υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή δεν τους έχουμε απέναντί μας. Σίγουρα. Είναι άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια αλλαγή που θα μας ευνοήσει επίσης όλους. Μακροπρόθεσμα. Mm-hmm, μάλιστα. Όσο αφορά τώρα στην Ελλάδα και στην ίδρυση του κόμματος εδώ, στην δική μας χώρα, ποιο είναι το πλάνο σας για τα επόμενα χρόνια, οι στόχοι που θα θέλατε να πετύχετε ουσιαστικά από εδώ και πέρα? Έχουμε ήδη αρκετούς στόχους, τους οποίους τους συζητάμε και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή ακόμα και ως το κοινοβουλευτικό κόμμα μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να κινηθούν κάποιοι μηχανισμοί. Για παράδειγμα, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια στα σφαγεία. Διαφάνεια σημαίνει ότι θέλουμε να μπορούν να παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που οδηγούν ένα ζώο στο σφαγείο, στη σφαγή μάλλον, να μην είναι τίποτα κρυφό, να υπάρχουν κάμερες και να υπάρχει ένας πολύ πολύ πιο αυστηρός έλεγχος. Ο απότερος στόχος μας βέβαια είναι το να καταργηθούν κάποια στιγμή τα σφαγεία, γιατί στηρίζουμε απόλυτα τη φυτοφαγική μετάβαση. Αλλά δυστυχώς και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε είναι η ενημέρωση του κόσμου σε σχέση με την κατανάλωση κρέατος και τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία. Το να μπουν δηλαδή αντίστοιχες ετικέτες στα προϊόντα τα ζωικά, όπως αυτές που έχουν μπει εδώ και χρόνια στα τσιγάρα. Και αυτό με βάση τις δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ταξινομήσει το επεξεργασμένο κρέας ως ομάδα σε ένα καρκινογόνο. Ως δηλαδή καρκινογόνο που ανήκει στην ίδια ομάδα με τον αμίαντο ή το κάπνισμα, για να καταλάβετε. Έτσι. Αυτό οφείλει ο κόσμος να το γνωρίζει. Οφείλει να υπάρχει ενημέρωση και πάνω στα προϊόντα. Οπότε θα διεκδικήσουμε το να υπάρχει αυτή η ενημέρωση με τη μορφή ετικέτα στα διάφορα προϊόντα τα ζωικά. Κάτι που επίσης συζητάνε και αντίστοιχα κόμματα για τα ζώα άλλων χωρών, όπως ακόμα και της Ιταλίας. Τώρα, άλλος στόχος είναι το να συζητήσουμε για τη μείωση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία. Γιατί από τη μία πρόκειται για μια δραστηριότητα που, όπως και να το πούμε τέλος πάντων, καταλήγει σε βασανισμό των ζώων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σε θανάτωση συναισθανόμενων πλασμάτων. Από την άλλη όμως, έχει και τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και αν το δει κανείς, ας πούμε, πολύ συνολικά απ' έξω, δηλαδή υπάρχει ένας παραλογισμός στο να χρηματοδοτούμε δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον και που επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή. Κάτι που επίσης έχει προκύψει από εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδώ και χρόνια έχει εξηγήσει γιατί η κτηνοτροφία δεν μπορεί να συσχετίζεται με δείκτες ανάπτυξης και γιατί αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμο πλανήτη οφείλουμε να την περιορίσουμε. Οπότε η κατάργηση των επιδοτήσεων καθαρά για την κτηνοτροφία είναι κάτι που επίσης θα θέλαμε να τεθεί υποσυζήτηση. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τις επιδοτήσεις ως προς την παραγωγή των γουνών. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό θα θέλαμε όσο γίνεται να το περιορίσουμε με σκοπό κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να σταματήσουν να εκτρέφονται ζώα για τη γούνα τους. Μάλιστα. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρον όσα μας λέτε και εγώ κρατώ και το ότι ο στόχος σας δεν είναι προφανώς απόλυτα να γίνει κάτι αυστηρά και απότομα και υπάρχει και αυτή η ομαλή μετάβαση όπως είπατε, ίσως και μια χρυσή τομή ώστε να μειώσουμε την συχνότητα, την ποσότητα παραγωγής σε ζωικών προϊόντων. Σίγουρα όπως αναφέρατε και εσείς, από τον Νοέμβριο του 2015 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πλέον επίσημα ανακοινώσει τον ισχυρισμό σχετικά με τα επεξεργασμένα κρέατα όπως σαλάμι, λουκάνικα κτλ. Ότι αποτελούν παράγοντα καρκινογένεσης και γι' αυτό και υπάρχει πλέον στις νέες οδηγίες.
αλλεργίες συμπεριλαμβάνεται, ότι η κατανάλωση δηλαδή κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων επιφέρει ανεπιθύμητες αντιδράσεις με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Οπότε εγώ και από τη δική μου την θέση θα έλεγα ότι σίγουρα χρειάζεται κάτι να γίνει. Δεν θα πω αν συμφωνώ ή όχι με την απόλυτη διακοπή, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να βελτιώσουμε το κομμάτι αυτό, πάντα με γνώμονα και την υγεία μας αλλά και το σεβασμό όσο μπορούμε, όσο το περισσότερο και στα ζώα. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τώρα να πούμε και για το πώς ακριβώς προκύπτει αυτή η ανάγκη σεβασμού απέναντι στα ζώα. Η ανάγκη σεβασμού απέναντι στα ζώα προκύπτει ακριβώς από την ίδια ανάγκη που μας οφεί να σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους ως ατόμων. Τα ζώα είναι συναισθανόμενα και έχουν συνείδηση. Αυτό μπορεί πριν από πολλά χρόνια ακόμα να μην το είχαμε συνειδητοποιήσει ως κοινωνία ή να μην θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά η νευροεπιστήμη πλέον έχει δηλώσει ότι αν δεχτούμε ότι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση, επειδή τα ίδια ή τέλος πάντων αρκετά όμοια νευρολογικά υποστρώματα που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνα για τη συνείδηση στους ανθρώπους τα εντοπίζουμε και στα ζώα, τότε δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι και τα ζώα έχουν συνείδηση και ότι συναισθάνονται. Σαφώς και δεν μιλάμε για δίκτυο νοημοσύνης σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Γιατί πολλοί συγχαίουν την νοημοσύνη με την ικανότητα ενός πλάσματος να βιώνει συναισθήματα ή να βιώνει την αγωνία θανάτου. Δεν έχουν σχέση αυτά τα δύο. Δεν χρειάζεται ένας υψηλός δείκτης νοημοσύνης για να υποφέρεις, δυστυχώς ή ευτυχώς ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Οπότε όλα τα ζώα δυστυχώς είναι ικανά να υποφέρουν και είναι κρίμα να υποφέρουν εξαιτίας μας, ενώ μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε ή ακόμα καλύτερα να το ανατρέψουμε ζώντας πιο συμπονετικά απέναντι σε όλους. Και σχετικά με αυτό το θέμα της συνείδησης στα ζώα, έχει ενδιαφέρον να δείτε την διακήρυξη της συνείδησης του Cambridge, που την έχουν υπογράψει όχι μόνο νευροεπιστήμονες, αλλά και χημικοί και διακεκριμένοι φυσικοί, όπως ήταν και ο Stephen Hawking, η οποία περιγράφει ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη της συνείδησης στα ζώα. Οπότε, ακόμα και με βάση τα δεδομένα της επιστήμης, οφείλουμε να συμπεριφερθούμε διαφορετικά απέναντι στους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή να τα δούμε τα ζώα όχι πλέον ως αντικείμενα αλλά ως άτομα που πρέπει να έχουν δικαιώματα, κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι όλη μας η ζωή θα πρέπει να αλλάξει κάποια βασικά στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση τους, ξεκινώντας ακόμα και από το πιάτο μας. Δηλαδή χρόνια τώρα και εγώ έτρωγα ζώα χωρίς να σκέφτομαι ότι αυτό που βλέπω στο πιάτο προκύπτει από ένα συναισθανόμενο πλάσμα που θανατώθηκε παρά τη θέλησή του. Χρειάστηκαν χρόνια για να το συνειδητοποιήσω, γιατί είχα μάθει διαφορετικά. Αυτή τη συνειδητοποίηση οφείλουμε όμως πλέον να την κάνουμε όλοι. Δηλαδή είμαστε πλέον σε μια εποχή που η πληροφορία είναι προσιτή σχεδόν σε όλους. Οπότε με βάση αυτή την πληροφορία βελτιώνουμε όσο μπορούμε τη ζωή μας, ζούμε πιο ηθικά και ζούμε και πιο συμπονετικά για όλους. Από αυτή λοιπόν από όλη αυτή την ιδέα ξεκίνησε και το κόμμα για τα ζώα. Και με βάση αυτή την ιδέα πολλοί κόσμος έγινε και εξακολουθεί να γίνεται vegan όλο και περισσότεροι. Ισχύει αυτό ότι γίνει τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη σας διακόπτω, έχουμε όλο και περισσότερους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι είναι κατακριτές σίγουρα. Όχι, γιατί βέβαια, όχι. Έχουμε πει πάντοτε και μας αρέσει να το ξαναλέμε και να τα ακούμε, ότι καλό είναι γενικότερα και σαν Έλληνες, όπου ουσιαστικά εμείς είμαστε γενέτειρα, η Ελλάδα είναι γενέτειρα της κριτικής παραδοσιακής διατροφής, δεν δικαιολογείται τα τελευταία χρόνια να έχουμε τόση αυξημένη κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση παγκοσμίως στην κατανάλωση κρέατος και είναι αρκετά υψηλή η θέση αυτή. Αν ξαναπούμε ότι είμαστε γενέτειρα της μεσογειακής διατροφής, αν το σκεφτούμε αυτό, σίγουρα αυτό δεν μας τιμά. Οπότε περισσότερος κόσμος συνεχώς επιλέγει αυτόν τον τρόπο διατροφής, τον τρόπο ζωής γενικότερα, γιατί μιλάμε για έναν τρόπο ζωής, και μπορούμε να αναφέρουμε ότι κάτι τέτοιο σίγουρα βοηθάει και το περιβάλλον, καθώς βελτιώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα στο πιάτο μας. Και σαφώς. Βέβαια και την υγεία μας. Σαφώς.
Το θέμα είναι ότι δεν ευνοούνται μόνο τα ζώα από αυτόν τον τρόπο ζωής. Mm-hmm. Ευνοούμαστε όλοι και ευνοείται και το περιβάλλον. Και φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, δεν στιγματίζουμε ούτε κατηγορούμε τους ανθρώπους που Ακριβώς. ακόμα δεν έχουν κάνει τη λεγόμενη σύνδεση ώστε να αλλάξουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μα δεν θα μπορούσα να το κάνω εξάλλου, γιατί κι εγώ έχω βρεθεί στη θέση τους και ξέρω πώς είναι ακόμα να μην έχει συνειδητοποιήσει τα αποτελέσματα ορισμένων πράξεών σου. Γιατί απλά τα έχει μάθει έτσι ως δεδομένα από παιδί. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Μπορώ όμως να τους εξηγήσω και οφείλω να τους εξηγήσω ότι ζώντας πιο συμπονετικά ευνοούν και τον εαυτό τους και την υγεία τους, γιατί καταρχάς, όπως έχουν δηλώσει πλέον επίσημα πολύ μεγάλοι οργανισμοί διατροφής και διατροφολογίας, το ξέρετε καλύτερα από μένα ως διατροφολόγος, mm-hmm. Το να κάνεις μια σωστή και ισορροπημένη ολικά φυτική διατροφή, που σημαίνει τηρώντας κάποιους βασικούς κανόνες, κερδίζεις υγεία, δηλαδή αποφεύγεις την πιθανότητα εμφάνισης πολλών νοσημάτων καρδιαγκιακών, μεταβολικών και νεοπλασιών, δηλαδή ορισμένα είδη καρκίνου, μειώνει την πιθανότητα να τα εμφανίσουμε κατά 15 μέχρι και 26% ανάλογα με τη μελέτη. Κάτι στο οποίο υπάρχει ομοφωνία, δεν είναι προσωπική άποψη. Δεν μιλάμε ούτε για μία ούτε για δύο μελέτες, μιλάμε πλέον για εκατοντάδες. Οπότε συνολικά, φυσικά και μας ευνοεί στην υγεία η ολικά φυτική διατροφή, εφόσον γίνει σωστά βέβαια. Ακριβώς. Δεν συζητάμε να τρώμε κάθε μέρα μόνο πατάτες, ας πούμε. Πολύ σωστά κάνετε και το σημειώνετε αυτό, ναι, και να το εξηγήσουμε και περισσότερο στον κόσμο ότι θα πρέπει να γίνεται σωστά, όπως είπατε, ώστε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες μας σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καθώς πολλές φορές χρειάζεται να δώσουμε λίγο βάση παραπάνω σε κάποια συγκεκριμένα, όπως είναι ο σίδηρος ή B12, που όμως αν γίνει σωστά και με τους κατάλληλους συνδυασμούς, σίγουρα μπορούμε να τις καλύψουμε τις ανάγκες αυτές, και αν όχι, να τις δώσουμε συμπληρωματικά. Οπότε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν κάποιος επιλέξει να ακολουθήσει χορτοφαγική διατροφή, είναι σημαντική η καθοδήγηση και η παρακολούθηση του από έναν διατροφολόγο, έναν επιστήμονα γενικότερα και έναν σίγουρα πτυχιούχο, έτσι ώστε να γίνει σωστά η μετάβαση από την διατροφή που περιλαμβάνει ζωικά προϊόντα στη χορτοφαγική, και όπου χρειαστεί να έχουμε και την ανίχνευση τυχόν διατροφικών ελλείψεων και να τις διορθώσουμε. Ναι, οι οποίες βέβαια ελλείψεις διατροφικές υπάρχουν σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που καταναλώνει και ζωικά παράγωγα. Είναι πολύ παραγωγικές εξάλλου. Ακριβώς. Δηλαδή τα περισσότερα διατροφικά συμπληρώματα που πωλούνται και στα φαρμακεία δεν απευθύνονται σε vegan. Όχι, φυσικά και όχι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς ακόμα και εκείνοι που ακολουθούν τη διατροφή που όλοι γνωρίζουμε, που περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες των τροφίμων, δυστυχώς ούτε εκείνοι πολλές φορές το κάνουν σωστά και δεν υπάρχει αυτό το μέτρο, ισορροπία, ποικιλία που αποζητούμε. Ίσα-ίσα νομίζω από προσωπική εμπειρία και στο γραφείο ότι τα άτομα που έρχονται σε εμάς και έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο διατροφής είναι λίγο παραπάνω ενημερωμένα με αυτό, δίνουν λίγο παραπάνω βάση στο πώς μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μου μέσα από σωστούς, καλούς θρεπτικούς συνδυασμούς, και κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει σε όλους μας φυσικά, είτε ακολουθούμε χορτοφαγική διατροφή είτε όχι. Ναι, βέβαια. Απλά αν μου επιτρέπετε μια μικρή διαφωνία, mm-hmm. Θεωρώ ότι χρειάζονται όλοι όσοι κάνουν τη μετάβαση αυστηρή καθοδήγηση από διατροφολόγους. Ίσως όταν ξεκινάμε ήδη με βάση κάποιες ελλείψεις, ναι. Η ποικιλία όμως είναι τόσο, σου εξασφαλίζει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, και είναι δύσκολο να κάνεις ελλείψεις, ακόμα και πρωτεϊνικές, εφόσον δεν κάνεις υποθερμιδική δίαιτα και χωρίς να έχεις αυστηρή καθοδήγηση, τηρώντας μια ποικιλία και γνωρίζοντας ότι το μόνο που δεν μπορείς να λάβεις από τη φυτική διατροφή είναι η B12 ουσιαστικά. Έτσι, οπότε είναι το μόνο συμπλήρωμα που χρειάζεται πρακτικά ένας vegan. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακολουθώντας και τηρώντας τις απαραίτητες εξετάσεις που όλοι πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο, μπορούμε να δούμε αν παρουσιάζουμε κάποια έλλειψη και αν χρειαστούμε κάποια βοήθεια, φυσικά να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Ναι, βέβαια. Φτάσαμε πολύ ευχάριστα, θα πω εγώ, στο τέλος του πρώτου μισάωρου της σημερινής μας εκπομπής. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρετε κι εσείς μία ανάσα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και για το αποτύπωμα, το οικολογικό αποτύπωμα στο πιάτο μας που έχουμε ήδη ξεκινήσει, και να μιλήσουμε και για τη σχέση των ζωονόσων με την υπερκατανάλωση ζωικών προϊόντων, που επίσης είναι ένα θέμα που συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πολύ επίκαιρο πράγματι. Ακριβώς. Επιστρέφουμε λοιπόν. Ωραία. Thank you.
θελές. Μόνο βοριά σουρλιάζει, ώρες περνούν και σκοτεινιάζει. Μίλα λοιπόν, μη με κρατάς απ' έξω, όλα μπορώ να τα αντέξω. Αν δεν μ' αγαπάς, αν από καιρό θες να μ' αφήσεις, δεν θα βρεις κατάλληλη στιγμή να το ομολογήσεις. Αν δεν μ' αγαπάς, πες το σαν σε άλλο να μιλάς, πες το μου σαν να ήταν ένα αστείο, σαν να ήταν λέξη σε βιβλίο, όλα θα τελειώσουν με ένα δύο. Αν δεν μ' αγαπάς, λέξη δε λες. Κοίτας από το τζάμι, έξω η βροχή κυλάει ποτάμι. Μίλα λοιπόν, μέτρο η αμφιβολία, βάλε μια παύλα, μια τελεία. Αν δεν μ' αγαπάς, αν από καιρό θες να μ' αφήσεις, δεν θα βρεις κατάλληλη στιγμή να το ομολογήσεις. Αν δεν μ' αγαπάς, πες το σαν σε άλλο να μιλάς, πες το μου σαν να ήταν ένα αστείο, σαν να ήταν λέξη σε βιβλίο, όλα θα τελειώσουν με ένα δύο. Αν δεν μ' αγαπάς, αν από καιρό θες να μ' αφήσεις, δεν θα βρεις κατάλληλη στιγμή να το ομολογήσεις. Αν δεν μ' αγαπάς, πες το σαν σε άλλο να μιλάς, πες το μου σαν να ήταν ένα αστείο, σαν να ήταν λέξη σε βιβλίο, όλα θα τελειώσουν με ένα δύο. Λατό FM στους 103,3. Είσαι πάνω από 50 ετών? Έχεις ελέγξει ποτέ την υγεία του προστάτη και του ουροπητικού σου συστήματος? Τηλεφώνησε τώρα στο 210-9975-540 και κλείσε ραντεβού για μια δωρεάν εξέταση του PSA από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Για να ακουστείτε, προβληθείτε σωστά. Για άμεσο αποτέλεσμα, επικοινωνήστε τώρα με το Λατό FM 103,3. Τηλεφωνικό κέντρο 28410-25010. Λατό FM 103,3.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το μουσικό και διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία καλεσμένη την κυρία Χριστίνα Παπή, γιατρό, που είναι και εκπρόσωπος του κόμματος για τα ζώα, που συζητήσαμε και μάθαμε περί τίνος πρόκειται στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και μιλώντας πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για την επιλογή μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια της vegan διατροφής και τα ωφέλη για την υγεία, να πούμε λοιπόν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά παράλληλα χαμηλή σε ζωικό λίπος και κόκκινο κρέας, σίγουρα προσφέρει πολυάριθμα ωφέλη για την υγεία, μέσα στα οποία είναι και σημαντικά ένας χαμηλότερος κίνδυνος καρδιακιακών παθήσεων, καρκίνου, νεφρικής ανεπάρκειας και καρδιακής προσβολής. Να πούμε ότι όλα αυτά φυσικά αναφέρονται επίσημα και υπάρχουν και επίσημες θέσεις από την Αμερικανική Διαιτητική Ένωση, όπου δηλώνει ότι οι χορτοφαγικές δίαιτες προσφέρουν διάφορα θρεπτικά ωφέλη, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων επιπέδων κορεσμένου λίπους, χοληστερόλη, ζωικών πρωτεϊνών, καθώς και επίσης υψηλών επιπέδων υδατανθράκων, ινών, μαγνησίου, καλίου, φιλικού οξέως και αντιοξυδοτικών. Επίσης, οι χορτοφάγοι παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης, πίεσης αίματος, χαμηλότερα ποσοστά δηλαδή υπέρτασης, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Ενώ ο ιστόχωρος της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας δηλώνει ότι πολλές μελέτες έχουν δείξει πως οι χορτοφάγοι φαίνεται να έχουν ένα χαμηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, στεφανιαίων καρδιαγκιακών παθήσεων και υπέρταση ζεχαρού, διαβήτη και διάφορων μορφών καρκίνων, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Υπάρχουν σίγουρα πολυάριθμες μελέτες και αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία για τα ωφέλη μιας χορτοφαγικής διατροφής, και όλο αυτό έρχεται, θα έλεγα εγώ, κυρία Παπή, σε αντίθεση με την υπερκατανάλωση επίσης κρέατος που βλέπουμε και ζωικών προϊόντων, ναι, από μια άλλη μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, και να δούμε σε αυτό το σημείο πώς σχετίζεται η αυξημένη αυτή κατανάλωση με τις ζωονόσους. Είναι κάτι το οποίο μπορεί οι ακροατές μας να μην έχουν ακούσει και θα θέλαμε λίγο να το αναλύσουμε περισσότερο. Ναι, η ζωονόση, όπως καταλαβαίνουμε και από τον όρο αυτόν, είναι νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα. Και που πολλά από αυτά πάλι συσχετίζονται με το ότι έχουμε καταστρατηγή στα δικαιώματα των ζώων. Και μάλιστα χαρακτηριστικά υπολογίζεται ότι περίπου 3 στις 5 νέες αναδυόμενες λοιμώδεις ασθένειες οφείλονται άμεσα ή έμεσα στην κατανάλωση ζωικών παραγόγων. Το γεγονός ότι τα ζώα είναι σε καταστάσεις συνωστισμού μέσα στην εντατική κτηνοτροφία, αυτό προάγει τη λεγόμενη μεταπίδηση των ιών, και όχι μόνο των ιών αλλά και άλλων παθογόνων, από το ένα ζωικό είδος στο άλλο. Δηλαδή, οι πιθανότητες να συμβούν κάποιες μεταλλάξεις και οι οποίες να βοηθήσουν έναν παθογόνο μικροοργανισμό να εξαπλωθεί μεταξύ των ειδών αυξάνονται από τις συνθήκες συνωστισμού στα εκτροφεία ή από τις άλλες συνθήκες διαβίωσης και σε ορισμένα από αυτά στην εντατική κτηνοτροφία, όπως επίσης ακόμα και μεταφορές των ζώων για εμπορικούς σκοπούς, η απομάκρυνσή τους δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, πάλι οι μεταφορές αυτές καταργούν τις αποστάσεις που μας προστατεύουν εμάς τους ανθρώπους από τους μικροοργανισμούς που φυσιολογικά θα ήταν περιορισμένοι σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο. Οπότε έτσι έχουμε μεταπίδηση παθογόνων από τα ζώα στον άνθρωπο, που κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην εκμετάλλευση ειδών, όπως τους χείρους ή τα κοτόπουλα. Είναι ζώα τα οποία τα αποκαλούμε φυσικό ρεζερβουάρ των ιών, δηλαδή είναι οι φυσικοί ξενιστές που στον οργανισμό τους αυτοί οι ιοί, όπως ας πούμε της γρήπης, μια που είναι και επίκαιρο το θέμα, πολλαπλασιάζονται και έχουν και τη δυνατότητα να μεταλλαχτούν ώστε να αποκτήσουν καινούρια χαρακτηριστικά που να τους κάνουν παθογόνους και για τους ανθρώπους. Οπότε το δικό μας νοσοποιητικό δεν είναι εκπαιδευμένο να μείνετε σε αυτά τα νέα παθογόνα. Και έτσι νοσούμε. Και μπορούμε να νοσήσουμε όπως έχουν αποδείξει και τα σημερινά δεδομένα και με πολύ βαριά κλινική εικόνα. Όλη αυτή η κατάσταση των ζωονόσων έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά βέβαια. Δηλαδή ήδη από την ισπανική γρήπη του 18 είχαμε έναν ιό τύπου Ι1Ι1 που ξεκίνησε πιθανότατα από εκτροφία πουλερικών και χείρων στο Κάνσας, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία. Αλλά πολύ γρήγορα ιός είδαμε ότι διασπάρθηκε σε όλη τη γη. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει σήμερα,
και με το COVID, για τον οποίο ακόμα βέβαια δεν έχουμε αποδείξει, αλλά η υπόθεση εργασίας είναι ότι ναι, προέρχεται πάλι από την κατανάλωση ζώων. Οπότε δεν είναι βέβαια μόνο η νόσος του COVID ή η ισπανική γρήπη που ανέφερα, έτσι. Είναι η γρήπη των πτηνών και των χείρων που όλοι θα θυμόμαστε. Ναι. Δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Φυσικά. Είναι το SARS, δηλαδή το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Είναι το MERS, το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής. Είναι ο ιός Ebola. Και πολλά άλλα νοσήματα που έχουν προέλθει από την κατανάλωση ζώων. Οπότε έχουμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια και τώρα έχουμε και την τελευταία με τον COVID. Και μάλιστα χαρακτηριστικά έχει εντοπιστεί πρόσφατα και νέος ιός της γρήπης σε εκτροφία χείρων, πάλι στην Κίνα, που έχει ορισμένα γονίδια τα οποία συσχετίζονται με τη δυνατότητα διασποράς σε βαθμό πανδημίας. Οπότε ήδη έχουμε στα σκαριά, θα μπορούσαμε να πούμε, τον επόμενο ιό. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το κατά πόσο και εμείς θα περιορίσουμε ή όχι την κατανάλωση ζώων και παραγόγων τους. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές προειδοποιήσεις πλέον και πέρα από τις γνωστές ζωονόσους, αξίζει να κάνουμε και μια αναφορά στο θέμα των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται στην εντατική κυρίως κτηνοτροφία. Μιλάμε δηλαδή για περίπου το 70 με 80% της παγκόσμιας παραγωγής αντιβιωτικών που καταλήγει στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα πολυανθεκτικά δημιουργούνται στις κτηνοτροφικές μονάδες, τα οποία σε πάρα πολλές μελέτες έχουν συσχετιστεί με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά βακτήρια και στους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα αυτών των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά είναι καταγεγραμμένοι τουλάχιστον 800.000 θάνατοι παγκοσμίως ανά έτος, για τους οποίους θανάτους ουσιαστικά δεν αρκούν τα αντιβιωτικά. Δηλαδή μιλάμε για μικρόβια τα οποία πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και με τα πιο δυνατά αντιβιωτικά. Χρειαζόμαστε διαρκώς πιο ισχυρά αντιβιωτικά. Ένας φαύλος κύκλος. Ακριβώς. Και μια επιβάρυνση φυσικά και για τα ζώα τα ίδια, αλλά και για τον άνθρωπο. Ακριβώς. Οπότε θα ήταν πολύ καλύτερο να περιορίζαμε την κατανάλωση ζωικών αντί να καταλήγουμε να ενισχύουμε τα πολυανθεκτικά και να καταναλώνουμε κι εμείς έμεσα αντιβιωτικά με την κατανάλωση κρέατος. Και αυτός είναι και ένας λόγος, συγγνώμη σας διακόπτω, που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις τις αρνητικές από την υπερκατανάλωση κρέατος, γιατί ακριβώς δεν είναι όπως παλιότερα, όπου είχαμε μια μικρή συχνότητα κατανάλωσης από τοπικούς παραγωγούς ουσιαστικά, γιατί ο καθένας είχε στο σπίτι του, ας πούμε, το μποστάνι του, αντίστοιχα τα ζωάκια του, και οπότε τρεφόταν από αυτά. Νομίζω πλέον η βιομηχανία των τροφίμων έχει φτάσει στο άλλο άκρο, που εκεί έχουμε υπερπαραγωγή, υπερκατανάλωση, και αυτό έχει επιπτώσει σίγουρα σε όλη την αλυσίδα. Βέβαια, ναι, συνωστισμός, αναγκαστική χρήση αντιβιωτικών και μάλιστα συνδυαστικά, όχι μίας και δύο αντιβιώσεων, ναι, αλλά μιλάμε για πάρα πολλές αντιβιώσεις ταυτόχρονα, οπότε αναγκαστικά δημιουργία πολυανθεκτικών που διασπείρονται και στον ανθρώπινο πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι καταναλώνουμε εμέσως τις αντιβιώσεις όσο τρώμε ζωικά παράγωγα, αλλά ερχόμαστε και σε επαφή με τα πολυανθεκτικά που δημιουργούνται εξ αρχής σε μονάδες εντατικής κτηνοτροφίας κυρίως. Και αυτός είναι και ένας λόγος όπου ζητάτε και τον έλεγχο αυτό στις κτηνοτροφικές μονάδες που μας αναφέρατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, φαντάζομαι. Τον έλεγχο ειδικά στα σφαγεία τον ζητάμε για να βεβαιωνόμαστε τουλάχιστον ότι τηρούνται τα βασικά, ναι, που προσδιορίζονται από τους νόμους, όχι ότι αυτά βέβαια μας αρκούν, γιατί ακόμα και συνθήκες αναισθητοποίησης των ζώων είναι, να το πω έτσι, υποτυπώδεις. Mm-hmm. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον αυτά να επιβεβαιώνουμε ότι τηρούνται. Ουσιαστικά τα σφαγεία είναι ο τελικός κρίκος της αλυσίδας. Οπότε ο έλεγχος που λέτε θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από πολύ πριν εντατικά. Σωστά. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Εγώ θα ήθελα και στη συνέχεια να μας πείτε πού μπορεί κανείς να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόμμα αυτό για τα ζώα, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή είτε μαζί σας είτε με κάποιον άλλο εκπρόσωπο από το κόμμα. Mm-hmm. Η σελίδα μας είναι η animalpolitics.gr. Mm-hmm. Ή αλλιώς στο Facebook θα μας βρείτε και ως κόμμα για τα ζώα. Προσπαθούμε να απαντάμε στα μηνύματα όσων έχουν ερωτήσεις,
όσο το δυνατόν πιο σύντομα, σε όλους γενικά απαντάμε, απλά ο χρόνος μπορεί να διαφέρει. Τις θέσεις μας επίσης θα τις βρείτε στο animalpolitics.gr, όπου υπάρχει και το καταστατικό μας και τα σχέδιά μας πιο αναλυτικά, και τα σχέδια διακήρυξης δηλαδή και το πολιτικό mm-hmm. μας πρόγραμμα, σε αυτές τις δύο σελίδες λοιπόν. Ωραία. Μπορεί κανείς λοιπόν να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Να πούμε άλλη μια φορά την σελίδα animalpolitics.gr. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατές μας για το κλείσιμο της σημερινής μας κουβέντας, το δικό σας μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Φυσικά. Ωραία, γιατί έχει ενδιαφέρον ότι η κτηνοτροφία, ανάλογα με τις μελέτες που λαμβάνονται υπόψη, ευθύνεται mm-hmm. για την έκκληση αερίων θερμοκηπίου από ένα 20 μέχρι ένα 50% των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί για το περιβάλλον συνιστούν περιορισμό στην κατανάλωση ζωικών παραγόγων, για να μπορέσουμε να μειώσουμε και αυτούς τους ρήπους και συνεπώς να συμβάλλουμε στο να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οπότε μία ακόμα πρότασή μας και άλλων κομμάτων για τα ζώα αντίστοιχα είναι η ανατιμολόγηση του κρέατος με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ένα κιλό κρέατος, όπως προκύπτει πάλι από μελέτες διεθνών πανεπιστημίων mm-hmm. μάλλον πανεπιστημίων με διεθνές κύρωση πιο σωστά mm-hmm. Ώστε να πληρώνουμε την πραγματική αξία των ζωικών προϊόντων, να μην θέλουμε δηλαδή το λογαριασμό σε επόμενες γενιές με βάση το περιβαλλοντικό κόστος. Και αυτό είναι κάτι που επίσης θα το επιδιώξουμε. Και κλείνοντας, μια που μου είπατε αν θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα, είναι μια φράση του Αλμπέρτου Σβάιτσερ, η οποία με έχει στιγματίσει με την καλή έννοια πραγματικά. Φαντάζομαι όλοι θα γνωρίζουν ότι ήταν Γερμανός γιατρός που τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης, γιατί άφησε τη ζωή του στη Γερμανία, τα πλούτη του, πήγε στην Αφρική να βοηθήσει όσο μπορούσε τους ανθρώπους εκεί με τις γνώσεις του, έκτισε νοσοκομεία, αφιέρωσε τη ζωή του σε mm-hmm. αυτό. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είχε μιλήσει για την αξία, την εγγενή αξία της ζωής κάθε συναισθανόμενου όντως, σε μια εποχή που αυτό ήταν πολύ παράξενο για τα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο αν επεκτείνουμε εμείς οι άνθρωποι τα όρια της συμπόνιάς μας σε όλα τα πλάσματα, μόνο τότε θα βρούμε πραγματικά και μεταξύ μας ειρήνη. Οπότε αυτή πολύ η φράση θα... Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Χριστίνα Παπή. Θα χαρούμε ίσως να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή, καθώς συνεχώς προκύπτουν θέματα και οι ακροατές μας πολλές φορές μας ζητάνε να αγγίξουμε και αυτές τις πλευρές και αυτές τις θέσεις. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ επίσης, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επίσης, γεια σας. Ενδιαφέρουσα η σημερινή μας κουβέντα, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο που ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, να αναλογιστεί τα όλα όσα άκουσε και συζητήσαμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό και αδιαφυσβήτητο το περιβάλλον και η διατροφή του ανθρώπου είναι δύο συστήματα που αναπτύσσουν ισχυρές και αμφίδρομες σχέσεις εξάρτησης, καθώς το περιβάλλον διαμορφώνει τα διατροφικά πρότυπα του ανθρώπου και αντίστροφα η σύντηση επηρεάζει το οικοσύστημα. Όλες αυτές λοιπόν οι θέσεις και η διατροφή γενικότερα του ανθρώπου στο περιβάλλον αντικατοπτρίζονται στο οικολογικό αποτύπωμα της τροφής, και καλό θα ήταν οι επιλογές μας να αρχίσουν να προσανατολίζονται σε πιο υγιεινές, θρεπτικές, γευστικές σίγουρα τροφές, που παράγονται όμως με μεθόδους που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και βελτιώνουν το εμπορικό και αγροτικό ισοζύγιο. Φυσικά σέβονται και τα ζώα. Σε κάθε περίπτωση, είτε ακολουθείτε μια χορτοφαγική διατροφή είτε όχι, καλό είναι να αναλογιστούμε και να γυρίσουμε πίσω και στην μεσογειακή, στην κριτική διατροφή, όπου είναι ένας από τους θησαυρούς που έχουμε στα χέρια μας, και να βοηθήσουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά με όποια στάση ζωής και διατροφής και αν ακολουθούμε. Οι έρευνες δείχνουν γενικότερα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βελτιώσει το οικολογικό αποτύπωμα στο πιάτο μας μέσω της μείωσης του κατανάλωσης κρέατος και λοιπόν ζωικών προϊόντων, τη μείωση της κατανάλωσης πολύ επεξεργασμένων τροφίμων που συνεχώς ακούτε και συζητάμε, και η στροφή προς βιολογικά προϊόντα, εποχικά και τοπικά προϊόντα επίσης, να το τονίσουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση λίγο να βελτιώσουμε τις
διατροφικές μας συνήθειες και να εστιάσουμε και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας μας, ακόμα περισσότερο της υγείας και της δικής μας αλλά και των ζώων φυσικά, γιατί και αυτή η υπερπαραγωγή, αυτή η υπερκατανάλωση κρέατος σίγουρα δεν κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο. Σε αυτό το σημείο και λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας υπενθυμίσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας studio@latofm.gr, το email του σταθμού μας, 2841-025-010 το τηλέφωνο μας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Facebook, ραδιοφωνική εκπομπή Το F στη ζωή μας. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα δώσουμε τη σκυτάλη στην αγαπημένη Δέσποινα Κουτάντου με την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, στη συνέχεια του προγράμματος του Το FM 103,3. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη 12 με 1, ξανά εδώ κοντά σας. Ας σκεφτούμε λοιπόν σφαιρικά, τοπικά, να μειώσουμε όσο μπορούμε την υπερκατανάλωση ζωικών προϊόντων, αν δεν είμαστε από αυτούς που έχουμε επιλέξει να την αποφύγουμε εντελώς, και γενικότερα να σκεφτόμαστε λίγο πιο σωστά ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την υγεία μας. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους. Εμπιστοσύνη στη